ο Αντώνης για να μας ταξιδέψει στις δικές του θάλασσες. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να αναφερθούμε σε μερικά ελάχιστα δείγματα φιλιατρινής πεζογραφικής θαλασσογραφίας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Νίκο τον Μαραγκό, από τους πλέον καταξιωμένους πεζογράφους του τόπου μας. Προμένως όμως να πούμε ότι ο Νίκος ήταν ένας βαθιά φιλιατρινολάτρης και πολλά από τα έργα του ήταν εμπνευσμένα από τη ζωή και το περιβάλλον των φιλιατρών, κυρίως εδώ του Αγρίη, όπως η συλλογή των διηγημάτων του του Κάβου την Απανενιά, από όπου είναι ερανισμένο και το μικρό κείμενο «Θα ανέχετε την υπομονή, θα το ακούσουμε». Ησυχία αλόκοτη βασίλευε, φίλο δεν κουνιόταν. Η πλάση όλη αναπαυόταν κάτω από ένα ολόγιωμο φεγγάρι που την έλουζε μασινιά φωτοπτημίρα και το Ιόνιο, όμοιωμα πέρα του καθρέφτη, συγκομουρμούζε στα βράχια τα τέλειο των κουβεντολόγητων. Έστριψα λίγο τα μάτια μου να καμαρώσω τούτο το μαγευτικό θέαμα, πιστεύοντας πως η ίδια η φύση με ξυπνούσε σπρωγμένη από τα διόρατο πόθο να θαυμάσω την ομορφιά της. Όπως έστρεψα όμως το μάτι μου προς τη θάλασσα, ξεχώρισα στα νυχτά ένα ακόμα πιο εκπληκτικό όραμα. Ένα πελώριο καράβι αργοτινιόταν μεσοπέλαγα. Τα μέτρητα φώτα του λαμπύριζαν θαμποτικά σαν να ήταν κάποιας πανηγυριώτικης αλάνας ή κάποιου απίθανα γιγάντιου επιτάφιου. Κάπως έτσι ο Μαραγκός μας περιγράφει την ενδυμούσα αντίφαση που κλείνει στους κόλπους της η θάλασσα, ο χορός και ο χάροντας. Ένας από τους πλέον σύγχρονους διακεκριμένους λογοτέχνες, όχι μόνο του τόπου μας, είναι ο Γρηγόρης ο Χαλιακόπλος, τον οποίο όλοι τον γνωρίζετε και του οποίου θα διαβάσουμε ένα μικρό θαλασσινό κείμενο από το βιβλίο του «Αγαπώ τη δυσλεξία σου», αρκεί να θυμίσω όμως ότι το τελευταίο βιβλίο του Γρηγόρη, ο Κουρσάρος της Πρώτης, που πρόσφατα παρουσιάστηκε στο έθριο του Δημαρχείου Φιλιατρών και θα ξαναπαρουσιαστεί τη Δευτέρα στο φυσικό της χώρο που είναι ο Μάραθος, το βιβλίο μιλάει για την πρώτη, τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, μεθαύριο, και ώρα 8.30 στον άδειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στη Μαραθούπολη. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το βιβλίο, ο Κουρσάρος της Πρώτης, εκτός από ένα ψυχογράφημα, έχει και μια αξεπέραστη ομορφιά θαλασσογραφική και μερικές αξεπέραστες ομορφιές θαλασσογραφικές περιγραφές. Θα ακούσουμε τη Ματίνα στο κείμενο του Γρηγόρη Χαλιακόπλου. Από το έργο «Αγαπώ τη δυσλεξία σου». Κι όταν κάθισε στο παγκάκι να ξεθυλώσει λίγο το μυαλό του, η αναπάντεχη συντροφιά του γερομανού σου τον έκανε να ζηλέψει εκείνος του συγγραφής για τη ζωή των οποίων αντέγραφε πληροφορίες. Να ένας άνθρωπος που οι ρητίδες του θα μπορούσαν να γίνουν μυθιστόρημα, σκέφτηκε, καθώς κοιτούσε το ηλιοκαμένο του μέτωπο. Σαν ξεθάρεψε μαζί του, παρατήρησε πως ο λιγομύλητος γέροντας κοιτούσε διαρκώς την απέναντι στεριά. «Τι ψάχνει το μάτι σας?» το ρώτησε με σεβασμό. «Τη ζωή μου», απάντησε εκείνος. «Είστε μικρασιάτης?» «Είμαι γεωπελαγίτης». «Εννοείται πως αγαπάτε τη θάλασσα?» «Φαίνεσαι μορφωμένος, έτσι δεν είναι?» «Α, κανείς δεν τα ξέρει όλα. Μπορείς να μου πεις κάτι, σε παρακαλώ?» «Αν το ξέρω». «Σε πόσα μίλια από εδώ είναι τα σύνορα?» «Πού να ξέρω, κύριε Μανούσο. Πόσοι άνθρωποι χωρίζουν τη θάλασσα, δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω. Καλά, στη στεριά βάζουνε παλούκια.
Στο νερό όμως, το μάτι πώς ξεχωρίζει την από εδώ πλευρά και την από εκεί. Δύσκολο. Μόνο με όργανα γίνεται αυτό. Και όταν αγαπάς, με τι όργανα μετράς την αγάπη, παιδί μου? Με την καρδιά. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό κοιτάζω κι εγώ. Δηλαδή, μετράω με την καρδιά μου που φτάνει αγάπη. Και που φτάνει, Γερμανούσο? Εκεί πέρα βλέπεις το κύμα που αφρίζει. Και έδειξε με το δίκτυο του χεριού του. Πού ακριβώς? Γιατί κύματα είναι θάλασσα, πιο απ' όλα, ρώτησε ο άγγελος. Όποιο και να πάρεις, παλικάρι μου, την ίδια ποιοτική σύσταση με όλο το Αιγαίο έχει. Τα μάθατε, Κυρμανούσο μου, αυτά τα ωραία? Στη φυλακή, αγόρι μου, στο μεγαλύτερο σχολείο. Πολιτικοί οι λόγοι, έστω κι έτσι. Μακρόνισο, Άδανα, Τουρκία. Τυρκυγέντεσιν, τη λένε οι απέναντι. Μα γιατί? Στο κύμα που σου έδειξα άρχισε η ζωή μου. Και εκεί τελείωσα. Περίεργο. Τι δουλειά κάνεις, άγγελε? Δημοσιογράφος. Ξέρεις πόσες ιστορίες ανθρώπων θα μπορούσαν να γραφτούν στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, λεβέντη μου? Φαντάζομαι. Εκατομμύρια. Όσες και οι ψυχές των ανθρώπων. Αλήθεια είναι. Μάθε πως στη δική μου όμως κανείς δεν μπορεί να περιγράψει. Και τι, Γερμανούσο? Την ξέρουν μόνο οι γλάροι που πηγαίνουν έρχονται απέναντι, παιδί μου. Και πώς μπορεί κάποιος να τη μάθει? Σαν μάθει να μιλάω όπως τα πουλιά. Δηλαδή, παρατηρώντας, πετώντας και κράζοντας. Λίγο δύσκολο. Για το μυαλό, τίποτα δεν είναι, παλικάρι μου, τίποτα. Σωστά μιλάτε. Εκείνο το κύμα που σου έδειξα πριν από λίγο, μόλις τώρα έφτασε μπροστά μας. Ποιο είναι, δείξτε το μου, σε παρακαλώ. Τώρα ξαναγυρίζει πίσω. Το βλέπουν οι απέναντι. Ίσως το δει και εκείνο. Ο άγγελος έκλεισε για λίγο τα μάτια. Μπήκε στο σώμα ενός γλάρου και ταξίδευσε μαζί του. Άφησε τη σκέψη ελεύθερη και η καρδιά του αύξησε σε παλμούς αυτό το φτερούγισμα. Είδε από ψηλά τη γριά Ισέ να μοιράζει ψίχουλα από το κουλούρι της. Την πλησίασε, κάθισε πάνω από τον ώμο της και ψιθύρισε στα αυτή της. Ακόμα σ' αγαπά. Όπως έχετε αντιληφθεί, ένα συμπόσιο κάνουμε σήμερα. Τρώμε, πίνουμε, τραγουδάμε, ακούμε. Ο χορός θα έρθει μετά λίγο αργότερα. Θα προσπαθήσω να σας αποδώσω ένα κείμενο του Χρήστου Πλακονούρη. Χρήστου Πλακονούρης, κατεξοχήν λυρικός διηγηματογράφος, πεζογράφος, χρονογράφος και ποιητής είναι, αλλά πεζογράφος. Θα προσπαθήσω να σας το αποδώσω, γιατί κάνετε τα κείμενα του Χρήστου με την δικίδυτα και την εφευρετικότητα των λέξεών του, πολλές φορές γίνονται δύσκολα στην εκφορά του λόγου. Το επέλεξα γιατί θεωρώ ότι είναι μία ψυχανάλυση της ίδιας της θάλασσας. Το κείμενο αυτό έχει περιληφθεί στο βιβλίο που έχει βγάλει ο Κώστας ο Σπανός το 2003 με τον τίτλο «Ο Αγρίλης μας». Σε αυτό το βιβλίο έχει περιλάβει όλη την ιστορία του Αγρίλη και έχει και λυρικές καταγραφές σαν και αυτή του Χρήστου. Αίμα ομορφιάς στις γλαφικές φλέβες του Αγρίλη το Ιόνιο. Η θάλασσα. Αλλού η θάλασσα είναι γλυκιά και ήρεμη σαν το πρώτο ερωτικό φιλί του παλής παιδούλας. Δειλή και ασάλευτη σαν κορασιά σαν ομική. Μόλις που τολμά να κολπώσει το γαλανό της φόρεμα στο χορό των ζεφύρων και κρύβει βιαστικά με ευγνωσύνη παρθενική τις δαντελένιες αποκαλύψεις της που φαντάζει στην παραλία, φαντάζουν στην παραλία. Αφού πάλι η θάλασσα, αλλού πάλι η θάλασσα είναι βίαιη και παράφορη σαν νυμφωμανή δρομαία παλακίδα η σύγχρονη χίπισσα. Στον Αγρίλη η θάλασσα είναι και από τα δυο, άλλοτε κορασιά παρθενική, δίνει φυλάκια πεταχτά στα ερωτευμένα βράχια.
η ασάλευτη γαλανομάτα εξαδική, γλυκιά, χαριάρα, ερωτική, σαν την Ασπασία ή σαν τη Φρύνη, σαν τη Λαΐδα, μαγεύει και μεθά το νου και την όραση. Άλλοτε γίνεται παράφορη, ορμητική και βίαιη, οργισμένη, σαν ενόμενος Ηρακλής. Η θάλασσα στον Αγρίλη είναι 100% στη Μεσόγειος, 100% γυναίκα. Είναι ιστερική ή ερωτιάρα, μελαγχολούσα ή με ευθυμούσα. Πάντα γυναίκα, καθαρή και μυρωμένη, τόσο επιρρεπή στις μεταπτώσεις και τις εναλλαγές. Την έχω ήδη ήρεμη, σαφώς, σαν φως από τα βιτρό καθολικού νάθηκα διηθημένη και άλλοτε άγρια πρωτόγνωρη. Θάλασσα φώνησα. Φίλε Αντώνη, έχεις το λόγο. Χρήστο, δεν ξέρω αν το απέδωσα καλά, προσπάθησε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της απόψινής λογοτεχνικής βραδιάς, καλησπέρα σας. Άλλη μια χρονιά, ο εξοραϊστικός σύλλογος του Αγρίλη δίνει το παρόν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις της πόλης μας. Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο στην πρόεδρο κυρία Βάσο Μακούρου Χαράλη, όσο και στην κυρία Δήμητρα Λαγού, αλλά και σε όλους τους συντελεστές αυτής της εκδήλωσης. Θεωρώ ότι οι εκδηλώσεις αυτές είναι μια όαση μέσα στις ταπεινωμένες εποχές που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, μέσα στο συνοθήλευμα και το παζάρεμα του νέου τρόπου ζωής που θέλουν να μας επιβάλλουν. Αλήθεια, πόσες σημαντικές φωνές της σύγχρονης πεζογραφίας και της ποίησης, πόσες μορφές του πνεύματος και γενικότερα της τέχνης, υπέρμετρα ευαίσθητες, δεν εμπνεύστηκαν και έγιναν κοινωνή των αχράντων αλμυρών μυστηρίων της, φίλες και φίλοι της απόψινής βραδιάς. Από την εποχή του Ομήρου μέχρι και σήμερα, πόσα όνειρα, ιστορίες, παραμύθια, μύθοι και θρύλοι στο διάβα των αιώνων δεν είναι ταυτισμένα με αυτό το ζωντανό νερένιο θεριό, με αυτή τη χήμερα που είναι ζωή και θάνατος, αλλά και θείο δόρημα του πλανήτη μας. Πόσες σημαντικές μορφές της πεζογραφίας και της ποίησης, υπέρμετρα ευαίσθητες, οδηγημένοι στο ψηλό λογοτεχνικό πάνθεο της πατρίδας μας, δεν στάθηκαν νοερά μπροστά της, με όλη την ψυχική του ζεστασιά και γράψανε ύμνους και τραγούδια που στην πορεία γίνανε νότες γλυκές για να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ένα αρχιπέλαγος βλέπουμε να κατακλείζει τους τείχους του νομπελίστα μας Οδυσσέα Λύπη. Ο ωκεανία σύνοροι να γαλανίζουν στην ποιήση του Καβαδία, σε στίχους του Ρίτσου, Εμπειρίκου, Παλαμά, σε πεζογραφήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάδη, του Στρατή Μυριβίλη, του Καρκαβίτσα, αλλά και σε δεκάδες άλλους επώνυμους ποιητές του καιρού μας που χρειάζονται ώρες ατέλειωτες μνημονεύσιμες για να μιλάμε για τα έργα του γραμμένα για τη θάλασσα. Μια μουσα θάλασσα οδήγησε τον γνωστό σε όλους μας Λάκωνα ποιητή Νικηφόρο Βρετάκο να στοχαστεί εκείνο το νεανικό ποιητικό του αριστούργημα, το ταξίδι του Αρχάγγελου, με ένα σκάφος που πέρασε μέσα από καταιγίδες, λαστριγόνες και συμπληγάδες της πολυτάρχης ζωής του και ύστερα γιορ Οδυσσέας πλέον γεμάτος εμπειρίες, αναμνήσεις και θύμησες μακρινές να σταθεί αντίκριτης μόνος και αμήχανος με όλο το ψυχικό του πλούτο για να της πει με τρόπο απλό, ειλικρινή και ανθρώπινο αλλά και σοφό λογισμό για εκείνα που είδε, έπαθε και έμαθε και είχαν συγχώσει βαθιά μέσα στο πνεύμα.
Εγώ είμαι θάλασσα, ένας γέρος και ένα παιδί. Το γέρο τον άφησα πίσω μου και έφερα εδώ το παιδί για να μπει στο νερό σου, να απλώσει το χέρι του στο αρχαίγωνο φως και να παίξει μαζί σου. Δεν κάνεις λάθος, εγώ είμαι. Μην βλέπεις το φαγωμένο μου πρόσωπο. Έχει και η ζωή της αλμύρας της. Ή μπορεί να στοχαστεί ένας ποιητής. Εγώ, ο μικρός του ασήμαντος, το παιδί το ξυπόλυτο, όταν με βρεγμένα πόδια βουλιαγμένα στην άμμο, του μιλούσες και σου μιλούσε. Όμως εσύ ήξερες πράγματα περισσότερα, επειδή σου παρούσα από πάντοτε, ενώ εγώ σου μιλούσα με το ίδιο χαμόγελο που μιλούσα στο γύρο πολύμορφο θαύμα. Λίγο σιωπή φωλιά που λέγεται κόσμος. Κύματα αλόφρονα και όχι αθώα σαν τα δικά σου που παίζουν απλώς στο παιχνίδι σου θάλασσα, όπως τα όρισε η γένεση, έσπασαν σε άλλους βράχους. Εκεί έτρεχαν αίματα από το πρόσωπο της αλήθειας. Με ράπησαν θάλασσα, με ταπείνωσαν. Είχα πρόσωπο και μου το έκρυβαν θάλασσα. Τους ερέθησε αυτό το προαιώνιο, αλλά πάντοτε φρέσκο λουλούδι της αγάπης, που ο ήλιος αντί άλλης μοίρας το κεφάλι στο χέρι μου. Λόγον άλλο πειρέστατο να μιλώ με το σύμπαν, δεν είχα. Σε αυτή την πόλη, από την μακραίωνη εποχή του Θεογέννη του Ερανέα Ποσειδώνα της, μέχρι και σήμερα, κυθοπεύει η απαλή άβρα και τη μυρώνει η αλμύρα του Ιόνιου. Μια μούσα θάλασσα έρχεται και στυροφεύει στο νου τον αγαπητό μας Χρήστο Πλακονούρη, όταν με τον ωραίο πλούτο των τοπικών γλωσσικών ιδιωμάτων της πένας του κοσμεί τις σελίδες του περιοδικού μας Φιλιατρά με αναμνήσεις του γύρω από τη Φιλιατρική θάλασσα. Αυτή η τρελή μούσα πήγε στο Αγνάτι του Κώστα Κόλλη Αρανιώτη όταν γύρισε από ένα ταξίδι στο όνειρο για να μας πει σε μια στροφή σε εκείνο το ωραίο του ποίημα «Νόστος» από την ποιητική του σύνθεση «Τριλογία της Επιστροφής». Πως κάτω από τον ήλιο και τη θάλασσα, μοναχός σε ακρογιάλι κρυφό και απάνεμο, το πανηγύρι της ζωής που την εχάλασα, χτίζοντας όνειρα που σκόρπισαν στον άνεμο. Κάπου εκεί, κοντά στα δικά μας γαλάζια Ιόνια νερά της, λίγο έξω από τη Μαλαθούπολη, αφέθηκε να ταξιδέψει μια περίεργη σκέψη του αγαπητού μας συγγραφέα και λογοτέχνη Γρηγόρου Χαλιακόπουλου για να γίνει αφορμή να εμπνευστεί το τελευταίο του πόνημα, τον κουρσάρο της πρώτης. Αυτή η Ιόνια άβρα της μέθησε τον ίστρο του Κώστα Καπελούζου όταν κάποιο ειδηλιακό ηλιοβασίλεμα, στολισμένο από ένα όμορφο κοκτέιλ χρωμάτων της Δύσης, τον ενέπνευσε να γράψει για νύχτες λιμεναριώτικες. Αυτή η πλανέφτα θάλασσα βλέπουμε να χρωματίζει πολλά από τα τραγούδια του Βασίλη Παπαδόπουλου που θα ακούσουμε απόψε κάποιους από τους στίχους. Κάπου εκεί